όμορφα. Όμορφα, υπέροχα. Άρα μπήκαμε σήμερα, ε! Λάτε, 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 λάτε! Κοπιάστε, καμ του δόθε! Καμ του δόθε για το τσακαλό καταπληκτικό μας κοροχοπίπινο καψούριδες! Ελάτε στη μεσηβρινή ζώνη και τυράντα! Εξαρτάται τι πρέπει να κρατήσει το λουρί. Αν πρέπει να κρατήσει μεγάλο βάρος, μπαίνει και τυράντα, κυρίες και κύριοι. Ελάτε στη μεσημερινή τυράντα του Λίμπερο. Κωστής Τατσαρός στο μικρόφωνο, η αφίδο μου τσουνάρα μου. Ελάτε, πάμε για την επόμενη ώρα να περάσουμε όμορφο μαζί στην εκπομπή. Ποιος αυτός, ένα μηδέν. Δεν έχω εξετάσει αν στο ποιος υπάρχει και χ μέσα στη λέξη. Δηλαδή, όπως ας πούμε στα τσιφτετελοτράγουδα, στα περισσότερα από αυτά, στη λέξη φωτιά υπάρχει μέσα γάμα. Μια φωτιά μου καίει τα στήθη, μια φωτιά. Ή ξέρω εγώ, μια φωτιά πυρκαγιά. Υπάρχει φωτιά, πήρε φωτιά η καλαμαριά. Γράφεται με γάμα, έτσι. Φωτιά με γάμα. Δεν ξέρω αν σε αυτό το ποιος, αυτό σε ένα μηδέν υπάρχει χ. Λέω μπαμ μπαμ τους χορηγούς, κυρίες και κύριοι, τους ανθρώπους που είναι δίπλα μας. Μας στηρίζουν σε πολύ στριμώκολες οικονομικές εποχές για τις επιχειρήσεις, για τα μαγαζιά. Μας δείχνουν αμέριστη εμπιστοσύνη, τυφλή εμπιστοσύνη και είναι μαζί μας και δίπλα μας. Εννοείται. Και με δώρα και με σούξου μουξου και με διάφορα άλλα ωραία πράγματα. Να πούμε ότι η Κλιμάρτ, ψήξη, θέρμανση, Daikin, ηλεκτρικά και ο Σες Κώστας, Γραβιάς και Δελφών, Γραβιάς 67 είναι αυτός που δίνει το δώρο του μήνα. Στο τέλος του Δεκεμβρίου θα κληρώσουμε μια κλιματιστικάρα. Υπέρα του δώρο κερδίζει όλα τα υπόλοιπα. Αξίας 400 ευρώ, 12 BTU. BTM? BTU ρε, BTU, μπείτε μέσα, μπείτε μέσα. Στο έχει κλιματιστικό, άφησε λέω. Τι ρε, χάθηκα με έναν δίψελο, μη κλιματιστικό. Μπαίνετε λοιπόν, έτσι κι αλλιώς, ακόμα και αν δεν κερδίσετε τίποτα στο δώρο ημέρας, γιατί κληρώσαμε και κρέατα από το κροπολείο, Μιχάλης από το κροπολείο, Άγγελος, κληρώσαμε ηλεκτρικά, κληρώσαμε ζουξουμούξου, κληρώσαμε τριήμερα, διήμερα, κληρώσαμε την Άρτα και τα Γιάννα, τον Τίγρη και τον Εφράτη. Μπαίνετε έτσι κι αλλιώς και στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο που είναι το κλιματιστικό. Επίσης, χορηγός ψητοπολείο Αθηνά, στη Σταυρούπολη, στην Αμπελοκήπων 10, κάθετος στην πλατεία Τερψιθέας, εκλεκτότατα κρέατα, πεντανόστιμα όλα και διαλεκτά από το γνωστό κρεοπολείο Μιχάλη στον Εύωσμο, Μενελάου 29. Ο αδερφός Μιχάλης Κακούτης έχει φτιάξει μαγαζάρα και τροφοδοτεί με υπέροχα κρεατικά όλη την περιοχή. Γι' αυτό και γίνεται οριμαγδός και χαμός και ουρές. Και βέβαια δεν ξεχνάτε η νούμερο 1 εταιρεία, η αυθεντική. Ξεχάστε τους υπόλοιπους, ξεχάστε τις απομιμήσεις, ξεχάστε τα τσιλιπιπί και τις κόνες, τις δευτεράντζες, τα φτηνιάρικα που στο τέλος όχι μόνο καλό δεν κάνετε στον οργανισμό σας, αλλά τον βλάπτετε κιόλας. Μία είναι η εταιρεία, καλό ε! Εμείς λέμε, σας το λέμε ευθαρσώς, σας το λέμε απόλυτη επίγνωση, ότι εκεί θα βρείτε την υγειά σας, ευεξία, τώρα με τις ιώσεις. 2312 200-500, τηλεφωνάουτε και λέτε Λίμπερο. Τι έχετε? Έχετε μία μπουκάλα, ένα λίτρο, είτε μαστίχα, είτε ρόδι, είτε φυσική γεύση, είτε φράουλ, είτε φραγκοστάβριο, είτε κουρκουμά, είτε μύρτιλο, οτιδήποτε. Συν μία μαύρη μάσκα και μία κρέμα προσώπου με αλόι από 45 ευρώ, 19,90 στο 2312 200-500. Ξεκινάμε, κυρίες και κύριοι, πάμε να παίξουμε. Σήμερα κληρώνουμε το διήμερο στο Λίθος Hotel and Spa. Τα μηνύματα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή σήμερα τα κληρώνουμε, γιατί είναι ένα καταπληκτικό μέρος ο Παλαιός Άγιος Αθανάσιος, γιατί είναι ένα μαγευτικό ξενοδοχείο, πετρόκτιστο, με ατμόσφαιρα μέσα, με τζακούζι, με τα υδρομασάζ, με τα ξύλινα, με τα πέτρινα, με. Για να είμαι απόλυτα περιγραφικός και απόλυτα σαφής. Πάμε να πάρουμε τις γραμμές, να παίξετε. Όσοι προλάβουμε μέχρι το 20 λεπτό, γιατί μετά βγάζουμε τον Κώστα Βασιλόπουλο, το διευθυντή της Φόρτσα, να μας πει πολλά και σημαντικά πράγματα. Και εν όψη του αγώνα, θα ασχοληθούμε λίγο περισσότερο σήμερα με τον αγώνα με τον Πανετολικό την Κυριακή στο Αγρίνιο. Εμείς όμως πάμε να πάρουμε τους τελευταίους φίλους μας σήμερα συμμετοχές για το Hotel Λίθος, Hotel and Spa Λίθος. 2310-287-888, παίζουμε αντίστροφη μέτρηση, παίζουμε ναι όχι, παίζουμε φτιάξτε μια ιστορία με 5 λέξεις, βρείτε το ηχητικό, βρείτε το τραγούδι, τραγουδάμε γενικά, γίνεται ένα βαβάο παπαπάου, ένα σουλουντρουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ. Πάμε να πάρουμε τον πρώτο φίλο. Γεια σας. Ναι. Γεια σου Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Αυτό το με μπορεί να το κάνεις και σε... Και σε κομμάτι. Σε μπέτσικο, πρόσεξε. Τι λέει, στιχάρα έτσι. Αν ο Παραγιώτης σου λέει 1, 2, 4, σου λέω 3, 6, 9.
Μπορώ. Ε? Ό,τι θέλεις φίλε. Ό,τι θέλεις. Θοδωρή μου, σε κατάλαβα. Να σου πω, αυτός τώρα που γουστάρει τα μεμέ, δεν θα ενθουσιαστεί από το στίχο στο τραγούδι, το μεμεμεμεμε. Ε? Ή θα κάνει αυτό ή θα πάει να κάνει σύμβαση με την Εύγα. Από τα δύο. Σωστό γι' αυτό. Σωστό. Θοδωρή μου, θα παίξουμε. Έλα. Είμαστε έτοιμοι. Θέλω να μου πεις τον άνθρωπο που απαγγέλει εδώ. Γερινέ. Κυρία Γερινέ, ένα ποίημα σας. Καλά, καλά. Θα σας πω ένα που έγραψα στα νεανικά μου χρόνια. Παρακαλώ να γίνει ησυχία. Απόψε σήμερα και χθες όλες οι πόρτες είναι κλειστές και εγώ είμαι απόξω. Και άρρωστες στο Καραϊσκάκι λέω εγώ. Θουβού. Θουβού. Γεια σου Θοδωρή μου. Δώσε μου τα τρία τελευταία ψηφία να σε βάλω αγόρι μου. Από σταθερό σε παίρνω. Δεν με πειράζει, να ξέρω ότι είσαι εσύ όμως. Να ξέρω ότι είσαι εσύ, άμα ακούς Θοδωρή στο τέλος. 709. 709. Έγινε Θοδωρή, συνέχισε να γράφεις όπως γράφεις τον τοίχο μας. Αυτό έχω να σου πω. Να σε καλά, φιλιά, 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 φιλιά. Πάμε, 2310-287-888, ναι. Έγραψα στα νεανικά μου χρόνια. Ναι, γεια σας. Καλό μεσημέρι. Καλώς το κορίτσι, καλώς την είναι. Τι γίνεται. Έτοιμη. Έτοιμη. Σήμερα εγώ... Να πω, τι? Γιατί αναρωτήθηκες αν έχει το χ, το ποιος. Το ποιος. Εγώ πιστεύω ότι έχει το γάμα. Αυτό που λέμε ποιος, ποιος, ποιος μωρό μου, ποιος. Πιάστο αυτό όπως είσαι. Ποιος έχει φιλημένη και στα χείλη δαγκωμένη. Ποιος, ποιος. Ποιος φιλημένη και στα χείλη δαγκωμένη. Πάμε πρώτη ή δεύτερη. Ποιος, 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 μωρό μου, ποιος. Ποιος. Λοιπόν, πρόσεξε, θα το κάνουμε εσύ, εσύ πρώτη, εγώ δεύτερη. Έτσι, τέρτο σεκόντο. Λοιπόν, πάμε, 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 πάμε το ρεφρέν. Ποιος έχει, ποιος, 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 μωρό μου, ποιος. Ποιος έχει φιλημένη και στα χείλη δαγκωμένη. Το αποφτώσαμε, αλλάντε. Κάνει επιστροφή, έχεις δυνατά το ραδιόφωνο και μπερδευόμαστε, γι' αυτό, γι' αυτό. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Νάντια μου, νάντια μου, δώσε μου τα τρία τελευταία ψηφία. 5-1-8. 5-1-8. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους μας. Γεια σου φωνάρα, φιλιά, 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 γεια σου νάντια μου, γεια, γεια. 2310-287-888. Με ένα πολύ απλό τρόπο, ούτε μήνυμα, ούτε με ένα τηλεφωνάκι σταθερό, μπορείτε να φύγετε. Παλαιό Άγιο Αθανάσιο, Καμάκ Τσαλάν, δύο μέρες, μία διανυκτέρευση με πρωινούμπα μέσα, ζηλεύω, θα στείλω να κληρωθώ, μπιμπιπ. Έλα Γιώργο. Είσαι μεγάλη λέρα. Λέρα, γιατί βρε. Γιατί θα γίνουμε αυτόν τον χοντρούλι. Θέλω να σε κάνω μία ερώτηση. Βεβαίως, σ' αγαπάει όπως εγώ. Το πάχος πηγαίνει και στον εγκέφαλο. Κοίταξε, άμα το αφήσεις, μπορεί να προχωρήσει. Είναι θέματα αυτά, είναι πολύ σοβαρά πράγματα αυτά που λες. Τα ξέρεις. Γιατί ξέρω πηγαίνει στην κοιλιά, στα πόδια, στο πισινό, στα χέρια, στον εγκέφαλο, στα μάγουλα. Δεν είναι απλά πράγματα αυτά, στο ξαναλέω. Δεν είναι. Σήμερα δεν θα φύγεις αν δεν παίξεις, να ξέρεις. Έχω άγριες διαθέσεις. Σόπα. Δεν ξέρω αν το βλέπεις το ύφος μου. Έχεις το παστίγιο με τις 7 ουρές που είχαν οι κοιτατές. Ους παλιόγατε που ήρθες μες στο στούντιο. Ακούει. Ακούει. Παίζουμε αντίστροφη μέτρηση, Γιώργο. Έτσι, καθάρισε λαιμό γιατί βλέπω θα κάνεις ανακοίνωση. Λέγε, λέγε. Θέλω Έλληνα παίχτη, ξένο παίχτη, ελληνική ομάδα, ξένη ομάδα, προπονητή, φαγητό, τραγουδιστή, ηθοποιό, χρώμα, ζώο και φαγητό. Εύκολο θα βάλουμε. Από ταφ. Πάμε. Ταύρος. Ταύρος, πολύ ωραίο. Κάτσε να βάλω και την αντίστροφη. Τέλεια. Φαγητό. Ναι. Ζυγεροσαρμάδες. Ζυγεροσαρμάδες. Ναι, ναι, πολύ ωραία. Πάμε. Ωραία. Ωραία. Ομάδα. Προπονητής. Ένας μαθητευόμενος που φέραμε και έκανε το... Δεν το θέλαμε καθόλου. Ένας μαθητευόμενος που έκοψε την μπάλα στον Μπερμπάτοφ. Ναι, ναι. Τουρσουνίδης. Α, εγώ νόμιζα τον Τούντορ θα έλεγες. Τούντορ, ναι. Α, ναι. Ο Τουρσουνίδης, Έλληνας παίχτης, ναι. Ξένος παίχτης. Ναι.
Τσιρίλο. Τσιρίλο, ναι, ο Ιταλός, την ψυχάρα ο Τσιρίλο. Τότεναμ. Τότεναμ, ξένη ομάδα. Είσαι πολύ δυνατό σήμερα, είσαι πολύ δυνατό. Τρίκαλα. Ναι, Τρίκαλα, μπράβο. Τραγουδιστή, ηθοποιό. Ηθοποιό. Ναι. Ηθοποιό, ηθοποιό. Ποιος έλεγε. Τσαρούχης. Τσαρούχης. Τσαρούχας, ναι. Πασκάλι. Τσαρούχας, ναι, συγγνώμη. Δεν πειράζει, κατάληξε, ναι, δεν πειράζει. Και τραγουδιστής. Ναι. Τσιτσάνης. Τσιτσάνης, τα έχει πει όλα. Και ένα, πες και ένα χρώμα Λούμπα, και τελειώσαμε. Ατουλούμπα. Γλυκό. Και χρώμα. Και χρώμα. Τσιρλιλί. Τσιρλιπιπί. αποθεώνεσαι. Πάρε τον Κωστή μου, καλέ μου Κωστή. Γλυκέ μου Γιώργο, δηλαδή το τσιγλί. Λοιπόν, κύριε Σαββίδη, πάρε τους δύο ποδοσφαιριστές μας από την Λάρισα. Γιατί θα δώσει ο Εύσωμος άλλους τον δικηγόρο του διαβόλου. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Έγινε, γεια, γεια. Γεια σου, Γιωργάρα μου, γεια, γεια. Προλαβαίνετε ακόμα, έχουμε τις γραμμές ανοιχτές. Προλαβαίνετε, μπαίνετε σε μια καταπληκτική ευκαιρία, μια κλήρωση για το Lithos Hotel and Spa. Δύο διανυκτερεύσεις, μια υπέροχη βραδιά και Σάββατο μέσα. Έτσι, κανονικά μπορείτε Σάββατο να πάτε. Δηλαδή, δεν το έχουμε αποκλείσει. Ο Κώστας εκεί μας έδωσε την ευκαιρία. Ένα υπέροχο, καταπληκτικό δήμερο στο Καϊμάκ Τσαλάν, στον Παλαιό Άγιο Αθανάσιο. Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε. Ναι. Ναι. Άντε ρε Κωστή! Άντε ρε Κωστή! Πού είσαι ρε που είχες νερό κουβαδό σαν τραπο αρκουδό σκυλί! Ας έχουμε μπλέξει με όλους αυτούς! Να σου πω κάτι! Φατσικός δεν σε θυμάμαι ρε φίλε! Δηλαδή έχουμε συναντηθεί από κοντά! Λοιπόν, και σε αιμοδοσίες! Ας αιμοδοσίες! Ναι, αλλά δεν μου διαφεύγει η φάτσα ρε παιδί μου! Δηλαδή, ενώ είσαι παλιός ακροατής, ενώ ξέρω ότι έχουμε συναντηθεί, δεν μπορώ να θυμηθώ φάτσα, παιδί μου, δεν μπορώ. Δεν μπορώ, τέλος πάντων, εντάξει. Και εγώ το παθαίνω αυτό με κάτι πρώην όταν είμαι με την Ήμη. Καλά τώρα, εννοείται. Γιατί σε κοιτάει έτσι αυτή, εμένα κοιτάει, μπορεί να ακούει την εκπομπή, μπορεί να είμαστε μαζί στη δουλειά. Να έχει τραβισμό. Να έχει τραβισμό, μπορεί να το Feng Shui μας, να είναι κοινό. Ή μπορεί να είναι της αθλητικής δικαιοσύνης, να κάνει τα στραβά μάτια. Ακριβώς. Ρε τι έχουμε πάθει ρε με αυτούς με δάφτους, ρε τι έχουμε πάθει. Ωχ, Παναγία μου. Για πες ρε φίλε, τι θα κάνω, παίξουμε, θέλεις, γουστάρεις. Εντάξει, δώσουμε ένα τέλεια, λιμάνι. Θα δώσουμε μια αντίστροφη, θέλεις, ή τραγούδι, γουστάρεις, τι θέλεις. Θα παίξουμε, ναι, αντίστροφη, ναι, θα κάνουμε μια αντίστροφη μέτρηση. Λοιπόν, θέλουμε Έλληνα παίχτη, ξένο παίχτη, ελληνική ομάδα, ξένη ομάδα, προπονητή, φαγητό, τραγουδιστή, ηθοποιό, ζώο, χρώμα, φαγητό. Από, εύκολο θα σου βάλω, εύκολο γράμμα. Από Κάπα, πάμε! Κάπα, ζώο! Ναι, από όλα αυτά που είπαμε, με τι όποιες σειρά θες. Καρα... ευλογητός ο Θεός... Ξέρω τι θα πεις, συμφωνώ, πάμε γιατί είναι μηνύ... Πάμε, έλα! Κάπου πιέλνει... Κογιότ θα πούμε, κογιότ! Καμιλοπάρδαλη! Καμιλοπάρδαλη, βεβαίως! Ωραία! Είπαμε... Ξένος παίχτης! Ξένος παίχτης, από Κάπα... Νάπολη που έπαιξε με εμάς, βγάζεις ένα, άμα βάλεις ένα γράμμα στο όνομα κάθεσαι κιόλας. Μαραντόνα για τον, αυτούς που κάθεσαι, άμα βγάζει. Ο Καρέκα, μπράβο, τέλειος, πολύ δυνατός, πολύ δυνατός. Προχωράμε, είπαμε ελληνική ομάδα, Έλληνα παίχτη. Κέρκυρα ελληνική ομάδα. Κέρκυρα, μπράβο, ωραία. Πάμε και προπονητή, από Κάπα. Γυράστας. Ο Γυράστας, συγχωρεμένος, ναι. Πάμε φαγητό, από Κάπα. Κανελόνια, πολύ ωραία. Ζώο και χρώμα και τελειώσαμε. Φίλε, για να τραγουδιστή και είσαι κομπλέ. Ζώο, είπαμε. Ναι, είπαμε. Ναι, τραγουδιστή, ηθοποιό από ο Βασίλης. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Καράς, πολύ ωραία. Είναι και σε ξενοδοχείο, το πήρε και αυτό ο πρόεδρος. Ζήτω. Πάμε και στο. Πού είναι οι μετοχές του Καρά, ξέρετε. Πού είναι τα απαρέμφατα. Και ένα χρώμα και τελειώσαμε και είσαι πολύ δυνατό. Κόκκινο, φίλε. Μακριά από εμάς δηλαδή. Μακριά από εμάς. Για τις ανάγκες της ερώτησης. Για τις ανάγκες. Μπορούμε να πούμε και το κουραδί που εμένα μου κάνει πιο καθαρό από το κόκκινο, φίλε. Δεν ξέρω. Το κοίταξε και αυτό έχει σχέση με τους κόκκινους. Μπορούμε να πούμε επίσης από κάπα χρώμα το κεραμιδί. Που είναι. Εντάξει, μπορεί να πάει βέβαια η γάτα εκεί να κάνει το κουραδί που λέγαμε πριν. Αλλά... Είναι αφορμή τώρα τις τελευταίες εξελίξεις. Το κουραδοκατρουλί. Καλή όρεξη σε όλο τον κόσμο! Ναι. Αδερφέ μου, δώσε μου τα τρία τελευταία ψοφία!
580. Γεια σου ρε Τάσε. Γεια, καλό μεσημέρι. Να σε καλά αδερφέ μου, να σε καλά, να σε καλά. Σας περιμένουμε 22 του μηνός, στη 19η αιμοδοσία αθλητηρίων. Έξω από τη θύρα 3 του ναού της Τούμπας. Ό,τι ομάδα και να είστε, ό,τι να υποστηρίζετε, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Ελάτε, μπορεί και να μην μας ακούτε, να μην μας γουστάρετε, δεν έχει καμία σημασία. Ό,τι χρώμα και να έχει το δέρμα σας, ό,τι εθνικότητα και να είστε, ούτε καν μας νοιάζει. Ούτε καν. Θέλουμε μόνο να έρθετε και να γίνετε εκεί πραγματικά υπέροχοι τύποι, δίνοντας τη ζωή σας στον συνάνθρωπό σας, τον ξένο που δεν τον ξέρετε καν. Εμείς, σαν εκπομπή, το έχουμε κάνει 18 φορές και θα το κάνουμε 19 την άλλη εβδομάδα στις 22. Έτσι. Πάμε, καλημέρα σας. Χαίρετε, μάλλον, χαίρετε. Ναι. Γεια σας. Δεν κόβετε το καλημέρα, φίλε, 21 χρόνια. Γεια σας. Λέω, δεν κόβετε το καλημέρα με τίποτα. Δηλαδή, σου έχει τύχει κάποιον άγγελο να τον περνάς, ας πούμε. Είναι ένας, λέγεται άγγελος, έτσι. Και εσύ σου κολλάει από την αρχή ότι είναι Γιώργος. Το πας μέχρι τέλους. Εγώ, φίλε, το μηδενίζω. Δηλαδή, για μένα είναι Γιώργος, τέλος. Δηλαδή, θα το λέω έτσι όλο το διάστημα, μέχρι τέλους. Δεν ξέρω, σου συμβαίνει. Έλα. Ναι. Yeah. Ναι. Μαζί μιλάμε. Μαζί μιλάμε, έλα. Τι κάνουμε. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Έλα, σε πέρασα για άλλον. Σου έχει τύχει να μπερδεύεις όνομα και να το πας μέχρι τέλους. Ναι. Κλασικό. Δηλαδή κάποιον που έχει φάτσα Γιάννη είναι κάποιοι που έχουν φάτσες για τα ονόματα, έτσι. Δηλαδή δεν μου το βγάζετε με ένα το μυαλό. Κάποιος είναι Γιάννης, ρε παιδί μου. Και πώς σε λένε, φίλε. Ναι, εννοείται. Πώς σε λένε. Αχιλλέα. Αχιλλέα. Τι λες, ρε φίλε. Μα δουλεύεις. Αφού είσαι Γιάννης. Εγώ για Γιάννη σε πέρα. Εγώ για. Και το έχω μετά μέχρι τέλους. Όταν έκανα μάθημα ο Ρωμίστιος γερμανικής της τάξης, που εκεί των γερμανικών πηγαίνει πολύ λιγότερες φορές σε σχέση με τους άλλους δασκάλους, έτσι. Αν ένα παιδάκι, φίλε, από την αρχή, ο Χαράλαμπος για μένα ήταν Βασίλης, Βασίλης μέχρι τέλους. Μέχρι και χρόνια πολλά τα Αγίου Βασιλείου και τέτοια, δεν είναι τέλος. Και πάντα διάλεγα έναν, έτσι. Δηλαδή υπήρχε ένας που ήταν η καμένη λιχνία της χρονιάς. Τέλος, δεν υπήρχε. Κύριε, δεν με λένε Βασίλη. Έλα ρε Βασίλη τώρα που βγάλεις και γλώσσα στο δάσκαλο. Για πες μας τι θες να μας πεις, γιατί σε πήραμε ονόματα. Για πες μας τι θες να μας πεις, πες, ακούμε. Θα παίξουμε. Θέλω να πες αντίστροφη μέτρηση. Αντίστροφη μέτρηση. Το όνομά σου. Βασίλης. Βασίλης. Κανονικός ή επειδή εγώ. Όχι, κανονικός. Βασίλη, τέλεια. Λοιπόν, είσαι έτοιμος, είσαι δυνατός, νιώθεις, ας πούμε, ότι όλα καλά θα πάνε. Πάμε, πάμε. Πάντα. Βασίλη. Θέλω να μου πεις, Έλληνα παίχτη, ξένο παίχτη, ελληνική ομάδα, ξένη ομάδα, προπονητή, φαγητό, τραγουδιστή, ηθοποιό, ζώο, χρώμα και φαγητό, ερτόπατο φαγητό, από, ένα εύκολο θα πούμε, από μη, πάμε, πώς λέμε μαμά. Έτοιμος, πάμε. Ζώ, έτσι. Ναι. Μαρινάκης. Έλα τώρα, δεν είναι σωστό, δεν είναι σωστό αυτό που κάνει. Δεν είναι. Μαϊμού, μπράβο, εντάξει, δεν είναι, δεν θέλω να ρίξουμε το επίπεδο. Μαραδόνα. Ναι, Μαραδόνα, ωραία. Φαγητό, μακαρόνια. Ναι, ή μαλαμπίμπι φακές. Ναι. Θα το πάρω σωστό να ξέρεις. Ναι, πάμε τραγουδιστή, ηθοποιό, από μη. Άνοιξε πέτρα για να μπω. Τραγουδίστρια, στη θυμίζει τίποτα το τραγούδι. Όχι. Άλλο, από... Το τραγούδι είναι το όνομα, δεν ξέρω τι τραγουδίστρια. Το όνομα. Αυτή που υποστήριζε τον Άρη στο μπάσκετ και τα λοιπά και έτρεχε και στα μάτς του τότε. Δεν την δάστη. Άστη. Μαρινέλα, δεν πειράζει. Τίποτα, 22 χρονών είμαι. 22 χρονών! Καφίλε, μισό λεπτό, Βασίλη, να λιποθυμίσω λίγο δίπλα στην πολυθρόνα. Μισό λεπτό λίγο, να λιποθυμίσω. Τι σου λέω εγώ τώρα, ποια Μαρινέλα να μου πεις τώρα, τι μου λες. Μάιλι Σάιρους. Αυτή θα την ξέρεις που καβάλισε τη σιδερένια μπάλα και έκανε βόλτες, να πούμε, έτσι, νομίζω. Ναι. Για πες και ελληνική ομάδα από μη. Από μη ελληνική ομάδα. Ναι. Μπαουκ. Καλά, εντάξει, θα σε κόψω, πρόσεξε, πας φυρί-φυρί. Φυρί-φυρί. Μέγας Αλέξανδρος είναι μια ωραία ομάδα από μη. Ναι. Πες μου και Έλληνα παίχτη και τελειώσαμε.
Έλληνα πέφτει από μη. Από μη. Θα σα θυμηθώ. Μαλεζάς. Μαλεζάς. Πάρα πολύ ωραία. Τι δεν είπες, χρώμα δεν είπες. Από μη. Πες και ένα χρώμα. Έλα. Όχι Μελιτζανή. Και... Μελιτζανή. Πολύ δυνατό. Φίνεις, κάνεις φίλε, παίρνεις τον γκόγκ σου. Βασίλη. Φίλε μου καλέ. Φίλε μου καλέ. Θέλω να μου πεις ένα πράγμα. Να μου πεις την ημερομηνία γέννησης για να ξαναυποθυμίσω. Πάμε. Για να την ακούσω. Χρονολογία. 15 Δετάρτου του 97. Του του του. Του 97, 15 Δετάρτου. Του 97. Μπορώ να σε χειροκροτήσω. Ναι. Δηλαδή το 91 γενεύει και τέτοια πρέπει, δεν υπάρχει αυτά ούτε τίποτα έτσι. Δηλαδή το 97 φίλε. Μπράβο αγοράκι μου, μπράβο. Να είσαι δυνατός φίλε. Και σου εύχομαι να είσαι και τυχερός. Ευχαριστώ πολύ και εσύ. Γεια σου Βασίλη. Εσύ, γεια, εσύ, γεια. Εσύ, να είσαι καλά. Τι γίνεται. 97. 22. Γεια σας. Ναι. Χαίρετε. Καλώς την. Σου μονάβμανα. Guten Abend. Διγείτε σου. Τι, τρελοφός, μιλάει γερμανικά, τρελοφός. Έλα ρε Τζόρτζια, έλα ρε Τζόρτζια. Τι λόγος σου πέχει Deutsch, fließen sogar. Να τι, έχεις κάνει Γερμανία εσύ 100%. Έχεις προφορά, ήσουν απάνω. Γεια, λοιπόν, πες μου. Έτοιμη. Έτοιμη, τραγουδάκι. Τραγουδάκι, βεβαίως τραγουδάκι. Τώρα, θέλω να σου βάλω σήμερα ένα τραγουδάκι εύκολο έχω, σχετικά, εύκολο. Θέλω να μου το συνεχίσεις. Έτοιμη? Ναι. Χαμήλωσε τελείως το ραδιόφωνο για να μην μικροφωνίζουμε. Ναι, ακούει ο Μίτσος γι' αυτό το πω. Τέλεια. Έλα. Το τρέχω λίγο, γιατί έχω γραμμές. Τώρα το ρεφρέν. Δεν τα ακούω. Ώρες, ώρες με πιάνει μια τρέλα να σε συναντήσω. Θέλω να μου πεις. Δεν το ξέρω. Έτσι. Τέλεια, το λες. Δεν το ξέρω. Το λες καταπληκτικά, θα σου πω εγώ και μαγεύεις. Θέλω. Αυτός είναι ο αντίπας στο τραγούδι ώρες ώρες. Θέλω να μου πεις. Αντίπας είναι. Ναι, ναι, ναι. Αλλά το τραγούδι δεν ξέρω. Δεν είπα εγώ. Δεν με άφησε να ρωτήσω τι θέλω. Ναι, δεν άφησε. Τον παραγωγό, τον entertainer, τον ραδιοφωνατζή. Δεν άφησε. Λέω. Ένσω λίγο. Είναι ο αντίπας ώρες ώρες. Θέλω να μου πεις λοιπόν ένα τραγούδι του Βασίλη Καρά. Του Βασίλη Καρά. Ναι. Ψίχουλα μου, ψίχουλα μου. Πάρε με από εδώ μέσα. Τέλο, 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 τέλο. Να το και τον γκόγκ. Θέλω να πω τα ηχητικά είναι αυτά που έχω ετοιματζίδικα. Έτσι, και άμα δω ότι δεν το ξέρει ο ακροατής, τρελίτσα πουλάμε, εμείς τα αλλάζουμε, εμείς κάνουμε ό,τι γουστάρουμε, έτσι. Βάζουμε αντίπα και ρωτάμε για να σας βάλω στην κλήρωση, σας βάζω και καρά να πούμε. Τζόρτζια, δώσε τρία τελευταία ψοφία. 3.57. Bye! Γεια! Φιλιά στο τσάκο, φιλιά, φιλιά. Πάμε και τελευταίο τηλεφώνημα, κυρίες και κύριοι, πριν από το διάλειμμα, πριν από το break που λένε οι μορφωμένοι. Ναι! Και καλύτερος. Έλα ρε φίλε, όλοι οι υπόλοιποι τα support, να ξέρεις. Support και σαπαράτυρ που λένε. Τι κάνουμε. Μερικές φορές είσαι φερλιά, σου βγαίνει ρε παιδί μου, σαν ρέψιμο μετά από σόδα. Πίτσα και σόδα. Είσαι φερλιά. Έλα, είσαι φερλιά, είσαι φερλιά. Τώρα το support και σαπαράτυρ δεν είναι σε φερλιά. Τελείως. Όπω τι με θύμισε τώρα, εκείνο το αχαχούχα που είχαμε κολλήσει. Άστα, άστα φίλε, δεν υπάρχει. Για μένα μία από τις κορυφαίες του στιγμές. Είναι που δείχνει φίλε, είναι ντυμένος μπαλαρίνα τότε που έκανε ταινίες. Μια ταινία! Παρίστανε ρε παιδί μου την ταινία. Είναι ντυμένος μπαλαρίνα, χορεύει τη λίμνη των Κύκνων. Μας παίρνουν τηλέφωνο, δεν γίνονται αυτά. Κυρία Κατερίνα, είναι. Δεν γίνονται αυτά πρωί. Δεν γίνονται αυτά πουθενά. Το κορυφαίο κρεοπολείο μιλάμε, αλλά έχουμε εκπομπή τώρα. Θα σε πάρω στο διάλειμμα, αδερφέ μου. Λοιπόν. Λέω κυρία τώρα. Κατερίνα είναι από το πρωί. Όχι ρε, τι ακόμα την έχω έξω. Φαντάζεσαι. Χορεύει λοιπόν μπαλαρίνα τη λίμνη των Κύκνων και βύχει ο Σεφερής. Πού το πάει ρε γαμό του. Προσπαθώ ρε παιδί μου να μπω στο σκεπτικό του πριν το πει. Βύχει αυτά, φύγει τα λοιπά. Κάνει κάτι σπνοές με κάτι inhale, να πούμε κάτι. Λέει και βγαίνει ταινία. Το Κύκνιο άσθμα, φίλε. Το Κύκνιο άσθμα. Δεν υπάρχουν αυτά, ρε. Ποιο Κύκνιο άσθμα. Είναι ωραίο, λοιπόν, είναι ωραίο. Πες μου να σε βάλω μέσα. Τι δεν προλαβαίνουμε. Δεν προλαβαίνουμε. Πες μου κατευθείαν να σε βάλω μέσα.
Φίλε. Έλα, 7-19. 7-19. Γεια σου, Πετράν! Από Δευτέρα. Σε φιλώ, σε φιλώ, σε χαιρετώ. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Θέλω, Μαριλής, πριν πάμε στο διάλειμμα, να μου δώσεις. Μάλλον, ας το κάνουμε μέχρι τέλους. Να φύγω. Να φύγω. Για το διάλειμμα θα γυρίσουμε με Κώστα Βασιλόπουλο να πούμε πολλά και σημαντικά πράγματα. Και σήμερα, φυσικά, εννοείται. Γιατί τρέχει επικαιρότητα, γιατί γίνεται χαμός στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στον ΠΑΟ και παντού και γενικότερα. Επιστρέφουμε! Εδώ είμαστε λοιπόν. Πάμε τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Εκεί περιμένει ο Κώστας Βασιλόπουλος, ο διευθύντης Φόρτσα, για το καθημερινό μας σχόλιο. Γεια σου, Κώστα. Χαίρετε. Καλό μεσημέρι, Κωστή. Τι γίνεται, σταμάτησε η βροχή επιτέλους. Δεν όλα καλά. Ναι, σταμάτησε η βροχή. Είσαι ο ήλιος, είδαμε το φως. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, φτάσαμε Παρασκευή. Μια εβδομάδα με πολλά και σημαντικά που είπαμε και αυτήν την εβδομάδα. Και μπροστά είναι τώρα το μάτς του ΠΑΟΚ σε μια έδρα δύσκολη, στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό. Θα ήθελα το σχόλιο σου για αυτό το παιχνίδι. Κοίταξε. Ο Πανετολικός είναι τελευταίος βαθμολογικό πίνακα, έτσι. Ναι. Δεν έχει την ποιότητα των παικτών, συγγνώμη που είχε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά καταλαβαίνεις ότι πλέον στη θέση που βρίσκεται τα πράγματα έχουν ζωρίσει πάρα πολύ. Δεν έχει περιθώρια, αλλά ο Πανετολικός πέρασε τελευταίος 4 βαθμούς όλους και όλους στο ενεργητικό του. Βέβαια δεν τελειώνει τίποτα με την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, καθώς υπάρχουν τα play-off, play-out μάλλον για τις ομάδες που είναι μετά την έκτη θέση. Γίνεται όμως αντιληπτό ότι έχουν στενέψει τα περιθώρια και θεωρώ ότι μόνο εύκολο θα είναι το παιχνίδι του ΠΑΟΚ την Κυριακή. Η διαφορά των δύο ομάδων είναι σημαντική, αξιοσημείωτη και δεν αμφισβητείται. Αυτό όμως το ποδόσφαιρο δεν σημαίνει τίποτα. Ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί να καταβάλει και σε αυτό το παιχνίδι, όπως σε κάθε παιχνίδι του, πολύ μεγάλη προσπάθεια για να καταφέρει να κατακτήσει τους τρεις βαθμούς. Δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Δεν είναι μια, σαφώς. Ένα παιχνίδι που λες ότι παίζεις με τον ουραγό και τελείωσε. Αντιθέτως, παίζεις σε μια έδρα που κάθε χρόνο τον δυσκολεύει. Θυμόμαστε τα μέτα Σαράν και τα λοιπά που έζησε ο ΠΑΟΚ. Ναι, πάνω που δεν είδαμε. Συγγνώμη και πάλι. Πάνω που δεν είδαμε την προηγούμενη αγωνιστική στο παιχνίδι του Πανετολικού με τον Ολυμπιακό. Απλά αναφέρω γεγονότα και τίποτε άλλο. Ναι. Θεωρώ ότι παρά τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ, το θεωρώ δεδομένο αυτό, θα καταφέρει να επιστρέψει και από το Αγρίνιο με το τρίποντο για να παραμείνει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Είναι σημαντικά τα παιχνίδια που ακολουθούν. Ο ΠΑΟΚ, όπως και ο αντίπαλος του Ολυμπιακός, δίνουν σε 8 μέρες 3 μεγάλα παιχνίδια ο καθένας. Η διαφορά είναι ότι ο ΠΑΟΚ δίνει τα 2 εκτός έδρας, δηλαδή την Κυριακή στο Αγρίνιο, την Πέμπτη στη Νέα Σμύρνη με τον προτελευταίο του βαθμολογικού πίνακα Πανιόνιο και στη συνέχεια 23 Δεκεμβρίου, στην τελευταία αγωνιστική του 2019, υποδέχεται τον Ατρόμητο Αθηνών για να κλείσει τις υποχρεώσεις του για το 19, θέλω να πιστεύω και αισιοδοξώ, αίτητος και πρώτος στο βαθμολογικό πίνακα της Super League. Ναι. Είναι ένα παιχνίδι, θυμίζουμε το περσινό, τι έγινε πέρσι. Εκεί η ομάδα, Κώστα, θεωρώ ότι είχε μια από τις πιο δύσκολες τις νίκες. Και αν δεν ήταν εκείνο το σουτ από το σπίτι του Βιερίνη, αυτή τη φωτοβολίδα, το θυμάμαι το μάτς αυτό πραγματικά όλοι μας. Δηλαδή και με το Πανό, όπως είπες, και με την υπέρμετρη. Αν με ρωτήσει κανείς, ποια ήταν τα τρία παιχνίδια που κατά κάποιο τρόπο κλείδωσαν το πρωτάθλημα το περσινό για το ΠΑΟΚ, η νίκη στην Τρίπολη, η νίκη στο Αγρίνιο και η νίκη επί του Ολυμπιακού στην Τούμπα. Αυτά τα τρία παιχνίδια στο δικό μου μυαλό, γνωρίζοντας τις δυσκολίες, βλέποντας την αντιμετώπιση που είχε ο ΠΑΟΚ, θεωρώ ότι ήταν τα παιχνίδια που κλείδωσαν. Θα πει κάποιος τα υπόλοιπα, όλα είναι. Όλα, εννοείται. Τώρα, η νίκη στην Τρίπολη ήταν κλειδί. Γιατί στην Τρίπολη κόλλησε πριν από 2 χρόνια ΠΑΟΚ. Την τελευταία του ήττα, άλλωστε εκεί την έκανε, εκεί με το περίφημο παιχνίδι. Και εκεί η εθνική έδρα επίσης. Ναι. Λοιπόν, στη συνέχεια ήταν η νίκη στο Αγρίνιο, όπως αυτή ήρθε, και η νίκη του Ολυμπιακού, εκείνη η πεντακάθαρη νίκη με 3-0 αντί για 6-0, και η οποία έδειξε τη διαφορά δυναμικότητα των δύο ομάδων, μπράβο, και κλείδωσε τον τίτλο για τον αίτητο ΠΑΟΚ. Θα έχει δύσκολη αποστολή, δεν θα είναι εύκολη υπόθεση, το ξέρουν
τεχνική ηγεσία και παίκτες, έχουν κάνει την προετοιμασία που έφυγαν να κάνουν για να καταφέρουν να επιστρέψουν, επαναλαμβάνω, και από τα αγρίνια νικητές και να συνεχιστεί αυτή η πορεία του ΠΑΟΚ προς την κατάκτηση του τρίτου συνεχόμενου πρωταθλήματος. Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Είναι από αυτά τα παιχνίδια που πρέπει να τα πάρουμε. Δεν νομίζω ότι καμία άλλη σκέψη δεν υπάρχει στο μυαλό και του προπονητή και των παιχτών. Όχι. Λογικό είναι. Δεν μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο. Δεν μπορεί να συμβαίνει κάτι άλλο σε σχέση με την κατάσταση που επικρατεί. Κατάσταση στον αγωνιστικό πίνακα εννοώ, η οποία είναι διαμορφωμένη με την αλλίωση δύο αποτελεσμάτων. Με την αλλίωση των αποτελεσμάτων μάλλον δύο αγώνων. Και αναφέρουμε και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Αστέρα Τρίπολης και το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Όφη. Εκεί όπου το ΒΑΡ δεν λειτουργήσε. Και φαντάσου πως ο Ολυμπιακός είναι ευνοημένος κατά τέσσερις τουλάχιστον βαθμούς και όμως χθες ακούσαμε το Super League, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Super League, εμέσως πλήν σαφώς στη θέση του Ολυμπιακού για κατάργηση του ΒΑΡ. Ναι, αυτό άκουσαμε χθες. Δηλαδή όχι απλά καρφώνονται. Δεν τους βολεύει το ΒΑΡ. Γιατί χωρίς ΒΑΡ δεν θα είχαν εκτεθεί. Ναι, μεν πήραν τις νίκες με Αστέρα Τρίπολης και Όφη, αλλά έχουν εκτεθεί στα μάτια όλης της Ελλάδας. Πλέον τους ενοχλούν και οι εντυπώσεις. Γιατί ξέρουν ότι είναι ένα παιχνίδι εντυπώσεων και προσπαθούν να το κερδίσουν. Γι' αυτό έκαναν και όλη αυτή την αστεία φασαρία με τις συμμετοχές της Τσάντης και το αθλητικό κέντρο της Τσάντης και το ξενοδοχείο του Πανόπουλου και το μια ηλεκτρική σκούπα πούλησε ο Πανόπουλος στο ίδιο δύο χρόνια και την πήρε ένας ΠΑΟΚΣ. Ναι. Αυτό λοιπόν αποδεικνύει ξεκάθαρα σχέση Τσάντης και ΠΑΟΚ. Γιατί να πούλησε την μεταχειρισμένη ηλεκτρική του σκούπα ο Πανόπουλος στο eBay και να την δώσει με την πάρει ΠΑΟΚΣ. Δεν την πήρε, ας πούμε, ένας παδό, ξέρω εγώ, του Πανκρατικού. Την πήρε ΠΑΟΚΣ, άρα υπάρχει σχέση Πανόπουλου ΠΑΟΚ, Πανόπουλου Σαββίδη, Ξάντης ΠΑΟΚ. Αυτή είναι. Το πάνε, το έχουν πάνε στο αστείο. Μελετημένο. Και αφού το πάνε στο αστείο δεν μπορούμε να είμαστε σοβαροί. Όχι και εμείς. Στα αστεία θα παντάμε με αστεία. Στα σοβαρά με σοβαρά. Έχουμε, αν θέλουν. Πάντως πολύ ωραία τους απάντησαν χθες στο συμβούλιο. Αν ένα τέτοιο χέρι που πήρατε εσείς με τον Ερυθρό Αστέρα. Ναι, γινόταν... έγινε θέμα. Ναι. Έγινε θέμα διότι, όπως σωστά λες. Τι θα γινόταν στο ξάδι πάω. Είχε το θράσο, γιατί είναι θράσο να μιλήσει για την νίκη του ΠΑΟΚ επί της Τσάντης. Ναι. Και να μην μιλήσει για την νίκη του Ολυμπιακού επί του Πανετολικού. Πώς είστε. Ναι. Και το απάντησαν να μας πει τι θα γινόταν σε περίπτωση που αυτό το χέρι που έκανε ο νελικός του Ερυθρού Αστέρα το έκανε παίκτης της Τσάντης στο ίδιο χρονικό σημείο με το παιχνίδι 0-0. Ναι. Τι θα γινόταν. Η μία ώρα αφιερώματα. Αφιερώματα στα δελτία. Η μία ώρα. Ωραία. Μονοθεματικά. Και ωραία, βέβαια. Ολοήμερα. Ναι, 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 ναι. Πώς ήταν στο σχολείο όταν πηγαίναμε ολοήμερο, δεν λέγαμε ολοήμερο. Ένα εκδρομή, ένα έτσι. Ολοήμερο θα ήταν το αφιέρωμα στον ΠΑΟΚ. Είναι φοβερό. Ξέρετε, αυτό που με ικανοποιεί είναι ότι ακούει όλη η Ελλάδα και διαμορφώνει άποψη πλέον. Ναι, ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Συνεχίζει αυτός ο οργανισμός, ο οργανισμός του Ολυμπιακού, να εκτίθεται καθημερινά ανεπανόρθωτα. Είναι το παρήγορο αυτό που λες, το μόνο παρήγορο. Ναι, είναι παρήγορο. Ναι, ναι. Είναι παρήγορο. Ο καθένας ακούει ο κόσμος και βγάζει τα συμπεράσματά του. Γιατί τι πραγματικά συμβαίνει. Ποιος είναι ο στόχος τους, ποιες είναι οι επιδιώξεις τους, τι θέλουν ακριβώς να κάνουν. Και δεν τους βγαίνει με τίποτε. Όλα κρίνονται στον αγωνιστικό χώρο. Εκεί ο ΠΑΟΚ τρία χρόνια δεν κερδίζει, δεν τον κερδίζει κανένας. Ξεκάθαρα. Ούτε ο Ολυμπιακός τον κέρδισε τρία χρόνια, ούτε η ΑΕΚ τον κέρδισε τρία χρόνια, ούτε κανένας τον κέρδισε τρία χρόνια τον ΠΑΟΚ. Κανένας δεν μπορούσε να τον κερδίσει. Ακριβώς. Για να του πάρουν το προπέρσινο πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός φοβήθηκε να παίξει και σκηνοθέτησε, ξεφτέλησε τον προπονητή του και η ΑΕΚ, ξεφτέλησε έναν οργανισμό. Τον δικό της οργανισμό. Αιώνια κοιλίδα. 0-0 παίζουν, 1-0 δεν παίζουν. Ναι, ναι. Κοιλίδα για πάντα. Μουτζούρα. Στην ιστορία. Μουτζούρα. Εκείνες τις μέρες, Κώστα, συζητούσαμε στα ραδιόφωνα και λέγαμε, φαντάσου τι θα είχε γίνει αν, λέγαμε στο σχολείο, Κώστα, υποθετικός λόγος του μη πραγματικού. Τι θα είχε γίνει αν ο ΠΑΟΚ είχε πάρει με τέτοιο τρόπο
ένα τέτοιο είδους πρωτάθλημα. Θα σπάγαν την άλλη μέρα. Μιλάμε σοβαρά. Δεν μπαίνει ο ΠΑΟΚ τέτοιο. Ναι, λέω, είπα του μη πραγματικού. Έβαλα μια υπόθεση που είναι στη φαντασία. Ο ίδιος οργανισμός, η ίδια οικογένεια θα απέρριπτε, θα αποδοκίμαζε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, έτσι. Δεν θα το άφηνε αυτό να συμβεί. Δεν παίρνει ο ΠΑΟΚ. Δεν. Αυτό ακριβώς. Αυτό. Τώρα, μια και λέγαμε για δηλώσεις και αυτά που έλεγες πριν, καμπάνα στον Καραπαπά για τις δηλώσεις μετά τον αγώνα με την Ξάνθη. Αναλυθείς δηλώσεις έπρεπε να προηγηθεί έλεγχος της αλήθειας των πληροφοριών, δυναμητίζει τις σχέσεις μεταξύ των οπαδών των ομάδων. Λέει στο σκεπτικό ότι η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ εις βάρος του Καραπαπά που τον τιμώρησε με 30.000, εκεί που είπε διάφορα για γραμμένους, για βόλους, για Ξάνθες, για όλα, μπουγιουρντί, όλα. Λοιπόν. Ναι, ναι, φουλ. Είναι ποτπουρί αυτά είναι. Ποτπουρί. Ακολουθούν τα δικαστήρια. Κοίταξε να δεις. Όταν εκτοξεύεις λάσπη, όταν δυσκυνήσεις, υποφαντείς κτλ. Πρέπει να είσαι έτοιμος να λάβεις την ξεφτύνωση των πράξεών σου. Ακριβώς. Λέει το ξεκάθαρα. Ό,τι λένε οι νόμοι, ό,τι πουν τα δικαστήρια. Έτσι δεν λένε, όριστε αυτό λένε. Βεβαίως. Λέει, βλάπτουν την τιμή και υπόλοιψη τόσο των φυσικών προσώπων στους οποίους αναφέρονται, όσο και στις ομάδες και προκαλούν ανετίως στην κοινή γνώμη αίσθημα απαξίωσης και αποστροφής προς το ελληνικό ποδόσφαιρο, δεδομένου ότι προκαλεί στους φιλάθλους αίσθημα δυσπιστίας και αδιαφάνειας. Μειώνει την αξιοπιστία του ελληνικού ποδοσφαίρου, υποβαθμίζει την αγωνιστική αξία των ελληνικών ομάδων και εν τέλει δυναμητίζει τις σχέσεις μεταξύ των οπαδών των ομάδων με εκρήξεις βίας εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Εντάξει. Τι να πούμε άλλο. Τίποτα. Το χαιρετισμό μου στον κύριο Αβγενέκη. Αυτά. Είναι εντός Ελλάδος. Γιατί... Χαιρετισμό μου στον κύριο Αβγενέκη. Η συνομιλητή του κυρίου Αβγενέκη. Ναι. Με μαύρο γυαλί κιόλας. Μπαίνουμε στα ραντεβού μέσα στον Υπουργό. Αν είναι εντός Ελλάδας, καλώς. Είναι θετικό αυτό γιατί... Υπάρχουν αυτές οι κάρτες, ξέρεις, μαζεύεις μίλια. Εγώ είμαι τον κύριο Αβγενάκη. Ναι, ναι. Μάλιστα. Και έπεται και συνέχεια. Και έπεται. Και συνέχεια. Έπεται και συνέχεια. Ναι. Έπεται και συνέχεια. Αφού δεν πέτυχε την αναβολή των Χριστουγέννων ο Ολυμπιακός, έπεται και συνέχεια. Ίσως καταφέρει ναι. Να αναβάλει το Πάσχα. Ναι. Ποιος έχει τις μετοχές Φάτνης. Δεν ξέρω. Είναι ένα ερώτημα. Του Ερυθρού Αστέρα. Του Ερυθρού Αστέρα, βεβαίως. Ποιος. Είναι ένα ωραίο ερώτημα. Τι να πω. Τι είναι, δεν. Τελειώνουν τα λόγια. Τελειώνουν. Να πούμε λίγο για Κλοπ. Αυτή η τεράστια μορφή που η Λίβερπουλ του ανανεώνει μέχρι το 2024. Εντάξει, αυτό δεν πάει στην Εθνική Γερμανία. Νομίζω ότι αυτό το ταιριάζει. Είχα την εντύπωση ότι μπορεί να πηγαίνει προς τα εκεί. Ναι. Μόνο για εκεί θα έφευγε, Κώστα. Δεν ξέρω αν θα έφευγε μόνο για εκεί, αλλά έτσι. Είχα μια τέτοια εκτίμηση, αλλά αφού δεν πάει προς τα εκεί, νομίζω ότι η Λίβερπουλ είναι η ομάδα που το ταιριάζει πολύ. Για πολλούς λόγους. Έχουν και ίδιες ιδεολογικές αντιλήψεις. Οπότε νομίζω ότι βρήκε την υπάρχη του Κλοπ. Είναι. Φοβερό. Και η Λίβερπουλ βρήκε τον άνθρωπο που την έβγαλε από την... Μετριότητα. Μετριότητα, δεν θα έλεγα για μετριότητα. Αναξιοπιστία, δεν ξέρω εγώ. Της έδωσε αυτό το κάτι που της έλειπε ναι. Για να κατακτήσει τίτλους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι. Και ο Κλοπ της έδωσε αυτό το κάτι που έλειπε, αυτή την προσωπικότητα που χρειαζόταν για να επιστρέψει στην κορυφή. Και είναι αλήθεια. Γιατί δύο χρόνια τώρα πήγε σε τελικούς, τον πρώτο χρόνο, τον προηγούμενο χρόνο τον κατέκτησε. Είδαμε όλοι τι είχε γίνει με τον Ράμος και τον τερματοφύλακα της Λίβερπουλ. Πέρυσι το πήρε, έχασε το πρωτάθλημα. Το τίποτα, κάτι χιλιοστά. Ναι. Και, αλλά φέτος νομίζω ότι δεν μπορεί να κάνει. Δηλαδή δεν μπορούσε να υπάρξει άλλη εξέλιξη από την ανανέωση του συμβολέου. Είναι ένα προπονητής της τελευταίας εικοσαετίας, ας πούμε. Φοβερός. Φοβερός. Δεν ξέρω αν είδες το βιντεάκι που σε προηγούμενο αγώνα του Champions League με την Salzburg, νομίζω την Αυστριακή, μίλησε κάπως απότομα και αποπήρε τον μεταφραστή, επειδή κάτι δεν μετέφρασε σωστά και προχθές ζήτησε ταπεινά συγγνώμη, δηλαδή δεν δίστασε καθόλου ούτε να τσαλακωθεί, ούτε καν τον ένιωξε.
Ταπεινά, είμαι ηλίθιος, λέει, που μίλησα έτσι δημόσια και ζητώ συγγνώμη ταπεινά. Οι πραγματικά μεγάλοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα, Κώστα, να έχουν τέτοια συμπεριφορά και να πούν συγγνώμη, έτσι. Έχουμε είδηση επί του μικροφόνου. Όχι, όχι. Για πες. Επί του μικροφόνου. Επί το μικροφόνου. Αποχή αποφάσεις ενδιαιτητές. Αποχή. Ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Αποχή οι Έλληνες διαιτητές δεν είναι διαθέσιμοι, ζητούν να μην οριστούν, δεν θα στηρίξουν τα παιχνίδια της 18ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Μάλιστα. Μάλιστα. Μας δίνει σύνδεση. Απόφασή μας είναι να μην είμαστε διαθέσιμοι να οριστούμε και να αγωνιστούμε τη 18η αγωνιστική του Super League ως ένδειξη αντίδρασης σε όλα αυτά που γίνονται και μας προβληματίζουν, μας στίγουν ως ανθρώπους που υπηρετούν τον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Με εκτίμηση το άτυπο όργανο διαιτητών, βοηθών, διαιτητών Super League. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Η 18η είναι η πρώτη αγωνιστική ναι. του 2020. Ναι. Όχι. Τώρα είναι. Τώρα είμαστε 14η, σωστά. Σωστά. Μετά 14η. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Να που οδήγησαν οι δηλώσεις ναι. του κυρίου Σάββα Θεοδωρίδη, του φανατικού φιλάθλου του Ολυμπιακού Απεγγελόμου και επιτήμου Προέδρου. Να τα τώρα, τα ωραία. Πώς βγαίνουνε. Ναι, διάβασα το. Είναι νομίζω... Αλυσίδα. Δεν ξέρω αν φιλοξενείτε στα site, αλλά... Μπροστά μου. Το έχω, ναι. Στο CNA. Λοιπόν, μια στιγμή λίγο, το ποτήρι ξεχύλισε. Λοιπόν, η υπομονή έχει τελειώσει, λένε οι διαιτητές. Η υπομονή έχει τελειώσει. Ο σεβασμός και η κατανόηση προς όλους έχει γυρίσει μπούμεραγκ σε εμάς, μια και πολλοί είναι αυτοί που τα εκμεταλλεύονται με προσωπικό ή οπαδικό όφελος. Πλέον αναμένεται ποια θα είναι η αντίδραση πλευράς. Α, όχι, εκεί έτσι τελειώνει. Έτσι τελειώνει. Αναλυτικά, τα γεγονότα των τελευταίων ημερών κυρίει η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Η μη προστασία των διαιτητών και ολόκληρου του ελληνικού ποδοσφαίρου από δηλώσεις, ανακοινώσεις και λεκτική βία που γίνονται καθημερινά από παράγοντες, δημοσιογράφους και πολλούς άλλους που ασχολούνται στον χώρο του ποδοσφαίρου. Οι μηνύσεις κατά διαιτητών και άλλων παραγόντων της διαιτησίας με σκοπό τον εκφοβισμό, τη δημιουργία εντυπώσεων και συκοφάντησης προσώπων. Η ατιμωρησία ή η τιμωρία χάδι σε πολλές περιπτώσεις ποδοσφαιριστών, προπονητών, παραγόντων και άλλα. Η υπομονή έχει τελειώσει. Ο σεβασμός και η κατανόηση προς όλους έχει γυρίσει μπούμεραγκ, το είπαμε αυτό. Απόφαση είναι να μην είμαστε διαθέσιμοι να οριστούμε και να αγωνιστούμε 18η αγωνιστική τη Super League ως ένδειξη αντίδρασης σε όλα αυτά που γίνονται, μιας προβληματίζουν και θίγουν ως ανθρώπους που υπηρετούν τον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου με εκτίμηση άτυπο όργανο διαιτητών, βοηθών, διαιτητών Super League. Αυτά λοιπόν. Αυτά. Γίνονται. Αυτά τα ωραία. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα που έλεγε και ο Ηλιόπουλος. Έτσι. Και είναι η 18η αγωνιστική. ΑΕΛ ΑΕΣ. Ναι. Αστέρας Τρίπολης Όφη. Βόλος Ξάνθη. ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Παναθηναϊκός Πανιόνιος. Πανετολικός Ατρόμητος Αθηναίων. Και Λαμία Ολυμπιακός. Οι διαιτητές αποφάσισαν πριν από λίγο, ακούστηκε ο Τολίμπερο, να απέχουν από την 18η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Μάλιστα. Τα θερμά μας συγχαρητήρια στο Σάββα Θεοδωρίδη που έπαιξε καταλυτικό ρόλο σε αυτή την απόφαση των διαιτητών. Βέβαια. Μου ήρθαν αμέσως δύο μηνύματα. Το ένα από Γερμανία που λέει από το Ανόβερο ξένοι διαιτητές σε όλα τα μάτς, ευκαιρία είναι. Και το άλλο μήνυμα από κάποιον πολύ ψαγμένο ακροατή. Δεν είναι. Ναι, τα διαβάζω όπως έρχονται, Κώστα, τώρα επί του πλήθους. Ναι. Καλά κάνεις. Και το άλλο είναι. Τι λέει. Λέω όμως ότι δεν είναι έτσι. Ναι, το ξέρω. Δεν είναι. Πονάει πόδι, κόβει πόδι. Η Ευρώπη ή ο κόσμος αν έχετε να γίνονται τα παιχνίδια με ξένο διαιτητή. Δεν γίνεται. Στην Ελλάδα. Και το άλλο μήνυμα λέει. Θα μας πούνε να εισιστήρα απλά. Βέβαια. Το άλλο λέει. Μια χαρά βολεύει για αλλαγή ημερομηνιών στο παιχνίδι ΠΑΟΚ Ολυμπιακού. Τσα! Να! Είδες τι ωραία που δένουν όλα μεταξύ τους. Εμάνα δεν είναι στη μέση σε ένα μέσος μετά. Εντάξει, okay. Δεν νομίζω ότι η απόφαση αυτή έχει σχέση με την επιθυμία του Ολυμπιακού να αλλάξει το καλεντάρι του μεταφήματος. Μήπως που δεν βρήκαν του... Για την απόφαση αυτή είναι... Οι τοποθετήσεις του Σάββα Θεοδωρίδη και τα όσα λέγονται από τον Ολυμπιακό σε σχέση με τους διαιτητές
είναι αφορμή για αυτή την ανακοίνωση. Ναι. Θα μπορούσα να βάλω κιόλας. Ναι, τώρα, ναι, ναι, δεν θα μπορούσα να το κάνουν τα Χριστούγεννα. Ζητούν τον ίδιο για να δώσουν, φαντάζομαι, περιθώριο για κάποιες αλλαγές. Ναι. Είναι μήνυμα του στον κύριο Αυγενάκη αυτό. Βέβαια, βέβαια. Θα μπορούσα να βάλω μια ράδα και περιμένουμε. Ποιος θέλει από όσα έχει πει ο Σάββας Θεοδωρίδης από το ξεκίνημα του Μυστερίου. Κανένας. Κανένας δεν ασχολήθηκε. Κανένας. Πάρα πολύ ωραία. Δεν θα μπορούσαν να βάλουν, Κώστα, ένα εστερόγραφο. Περιμένουμε ακόμα τους δράστες της δολοφονικής απόπειρας κατά του Τζίλου. Συναδέλφου μας. Ναι, ναι, θα μπορούσε. Μα, λέω τώρα. Θα μπορούσε. Ναι. Ή του Τσαμούρη που επίσης. Τι έγινε με την υπόθεση. Καλά Χριστούγεννα, καλή Πρωτοχρονιά, μελομακάρονα. Καταπληκτικά και κουραμπιέδες υπέροχοι, πιστεύω. Γαλοπούλα και. Όλα, όλα. Φουλ, φουλ. Και Άγιος Βασίλης, αβέρτα. Με ασπρόμαυρη στολή. Εντάξει. Τι να πω. Αυτά. Καλό Σαββατοκύριακο. Μεγάλο θέμα, τεράστιο. Μας έδωσε την είδηση. Σε ευχαριστούμε. Και πάλι περιμένουμε όπως κάθε Σάββατο με ανυπομονησία τη Φόρτσα. Έτσι. Έχει αύριο πάλι πράγμα. Αύριο μπόλικο πράγμα. Και το απόγευμα, το βράδυ. Εντάξει. Και το βράδυ σας περιμένουμε στο μεγάλο event στο Παλατάκι. Boxing event, τεράστιο γεγονός για την πόλη. Εκεί που θα γίνει μεγάλη μάχη για τον τίτλο του Πρωταλλητή Ευρώπης. Αυτά. Πολύ ωραία, πάρα αυτά. Πολύ. Μεγάλη εκδήλωση. Μεγάλη. Τεράστια. Περιμένουμε τη Φόρτσα με ανυπομονησία, Κώστα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Για το σχόλιο σου. Καλό Σαββατοκύριακο και καλή συνέχεια στο πρόγραμμα. Να είσαι καλά. Γεια σου, Κώστα. Γεια σου, Κώστα. Λοιπόν, το σχόλιο του Κώστα Βασιλόπουλου ήταν μια προσφορά από το Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Ακούσατε την είδηση. Απέχουν οι διαιτητές. 18 αγωνιστικοί αρνούνται να κατέβουν. Μαριλής! Δώσε λίγο από το 1 μέχρι το 91 ένα νούμερο. 42. Το 42. Ο Γιώργος Αγόρας θα μπει με είδηση σίγουρα μέσα. Αυτό είναι τώρα. Δηλαδή την έχει την είδηση ήδη. Το 42. Το 42 είναι τα μηνύματα όλης και τα τηλέφωνα όλης της εβδομάδας. Όλης της εβδομάδας. Λοιπόν. Η χαρτούρα μου. Το 42 είναι η... Η Χριστίνα σε 577. Είναι η τυχερή. Δεν ξέρω αν ακούει σήμερα. Αυτό είναι ένα θέμα. Χριστίνα μου, θα πάρεις τηλέφωνο στο 2310-287-888. Εκεί θα το σηκώσει το τηλεφωνάκι η γλυκίτα τη Μαριλής και θα συνεννοηθεί. Θα σου πει τι και πώς θα πας στο Λίθος Hotel & Spa. Όλοι όσοι συμμετείχατε δεν μπαίνετε απ' έξω, γιατί μπαίνετε στην κλήρωση για το μεγάλο κλιματιστικό για το 400 ευρώ δώρο από την Climart Home Γραβιάς 67. Ο χορηγός μας, ο Κώστας Κιωσές, κλίμα, ψήξη, θέρμανση, τα πάντα όλα. Φυσικά δεν ξεχνάτε, Ψητοπολείο Αθηνά, στη Σταυρούπολη, Αμπελοκήπων 10, κάθετο στην πλατεία Τερψιδέας, πεντανόστιμα, εκλεκτά όλα. Μοσχομυρίζει το μαγαζί μέσα, καινούρια όλα, με κρέατα από το Κροπολείο Μιχάλης. Και βέβαια, Καλόε, η νούμερο 1 εταιρεία που έμαθε στον Έλληνα την Αλόη, με ένα τηλεφώνημα στο 2312-200-500, έχετε ένα λίτρο και μία μαύρη μάσκα και μία κρέμα προσώπου με αλόι. Ευεργετικά η φύση, η ελληνική φύση κάνει θαύματα. Από 45 ευρώ, μόνο 19,90 ο Κιάτας και η εταιρεία του πρωτοπορούν. Παίρνετε στο 2312-200-500, λέτε λίμπερο και έχετε αυτή την τεράστια έκπτωση. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Θα τα πούμε το βράδυ στο Παλατάκι. Ελάτε γιατί θα γίνει ένα πραγματικά σπουδαίο event. Μια μοναδική ιστορία. Πήγα στην Πρόβα Τζενεράλε το πρωί μετά την εκπομπή. Φαντασμαγορικό το θέαμα. Το Παλατάκι θα ζήσει πολύ μεγάλες στιγμές. Αλλιώς θα τα πούμε πρώτα Θεός τη Δευτέρα το πρωί στις 8. Bye, 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 bye.